Πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, Κρήτη παντού. Πάμε να καλησπερίσουμε δύο νέα παιδιά. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Καστοριά, εκεί που ο Σύλλογος Κριτών Φοιτητών είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Τα βλέπουμε τα παιδιά. Καλησπέρα λοιπόν στο Γιάννη Σαριδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Καστοριάς, και στον Κώστα Καπαρό, ο οποίος είναι ταμείας του Συλλόγου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Βλέπω έχετε οργανωθεί, έχετε βάλει και το σήμα του συλλόγου από πίσω. Αν δεν κάνω λάθος, πριν ξέκλεψα και μία ματιά, φοράτε και τα ίδια μπλουζάκια. Μπράβο σας. Ναι, τώρα το βλέπουμε. Γιάννη, πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών, πες μου καταρχήν σε ποιο έτος το σπουδό σου βρίσκεσαι, αν είσαι τώρα πρώτη φορά πρόεδρος ή αν είσαι χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου. Όχι, εγώ είμαι δεύτερη χρονιά εδώ πέρα στην Καστοριά. Ναι. Σπουδάζω διεθνές εμπόριο και μου άρεσε να ασχοληθώ με το σύλλογο. Οπότε δεύτερη χρονιά. Πρέπει να είσαι πολύ δραστήριος για δεύτερη χρονιά να είσαι ήδη πρόεδρος. Μπράβο σου, Γιάννη. Και δίπλα σου λοιπόν ο Κώστας. Έτσι και ο Κώστας, ο οποίος είναι ταμείας, δεν ξέρεις και εσύ το ίδιο έτος ή σπουδάζεις περισσότερα χρόνια στην Καστοριά. Εγώ είμαι δεύτερο έτος. Ακέφη, είμαι ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Mm-hmm. Και μαζί με τον Γιάννη προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το σύλλογο, έτσι όπως το πήραμε από τους παλιούς, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίρνουμε όλοι καλά. Έτσι όπως τον πήρατε λοιπόν από τους παλιούς, Γιάννη, πόσα χρόνια μετράει ο Σύλλογος Κριτών στην Καστοριά? Το 2012 που ιδρύθηκε. 2012. Και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν κρατάτε άσβεστο το πνεύμα της Κρήτης. Πάμε λίγο στις δράσεις σας. Για πες μου λίγο, τι είναι εκείνο το οποίο κάνετε, το οποίο διοργανώνετε, αν κάνετε μαθήματα χορού. Εμείς έχουμε και φωτογραφικό υλικό να δείξουμε από εσάς. Είδαμε ότι μπήκατε και στην παρέλαση. Για μίλα μας λίγο για τις δράσεις σας. Είμαστε πολύ δραστήριοι εδώ με ό,τι κάνει ο Δήμος και ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Κάνουμε μαθήματα σχεδόν κάθε Σάββατο, εμάς τους φοιτητές πιο πολύ. Μας καλούν από διάφορες εκδηλώσεις εδώ πέρα που έχουν άλλοι σύλλογοι να χορέψουμε και να τους δείξουμε και εμείς τις δικές μας παραδόσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι συμμετέχετε σε πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Καστοριά και με τη ζωή της και με την κοινωνία της. Γι' αυτό, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι η κριτική είναι γενικότερα αγαπητή σε κάθε κοινωνία την οποία έτσι βρίσκονται. Καταφέρνουν και γίνονται ένα με την τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι η Καστοριά πρέπει να σας έχει αγκαλιάσει και εσάς. Ναι. Εγώ αυτό που βλέπω σαν Κωστής, επειδή είμαι και έχω ρε παιδί μια παραπάνω εμπειρία στους κριτικούς χορούς σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm. Και έτσι εδώ πέρα όποιος έχει εμπειρία, μαζί με μια κοπελιά από τα Σφακιά, την Ελένη, την Γερονιμάκη, mm-hmm. έχουμε αναλάβει τους κριτικούς χορούς και όλα αυτά. Επίσης, εγώ παίζω ρε παιδί μου και λαούτο. Mm-hmm. Και παίζω ρε παιδί μου εδώ πέρα σε κάποια μαγαζιά, σε εκδηλώσεις, σε τέτοια. Και ρε παιδί μου, εντάξει, βλέπω μια ζεστασιά από τον κόσμο, μια αγάπη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Άρα καταλαβαίνω ότι μεταξύ σας περισσότερο μαθαίνετε χορούς και μουσικά όργανα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά τα οποία έρχονται από την Κρήτη ή αγαπάνε την Κρήτη για να μάθουν να χορεύουν. Ναι. Mm-hmm, πολύ ωραία. Γιάννη, τα παιδιά τα οποία μπαίνουν πρώτη φορά στον σύλλογο, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, τα παιδιά τα οποία έρχονται από την Κρήτη και έρχονται και σας βρίσκουν, νιώθουν έτσι περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη σιγουριά με το να είναι στο σύλλογο, τα βοηθάτε, είστε πιο κοντά στους πρωτοετείς? Ναι, ναι. Επειδή και εγώ πέρυσι δεν ήξερα κανέναν εδώ πέρα, mm-hmm. μόλις είδα ότι έχει σύλλογο Κριτών, τους πλησίασα. Έκανα καινούριες γνωριμίες και γνώρισα και τον Κωστή. Και κάνουμε παρέα τώρα ένα χρόνο μαζί. Είναι ωραία. Και εγώ ναι. Εδώ πέρα, ρε παιδί μου, πρωτού ανέβω στην Καστοριά, είχα έρθει πενταήμερη με το σχολείο, το ΕΦΤΕΠΑΛ, Ηρακλείου. Ναι. Και είχα γνωρίσει κάποια παιδιά, εντάξει, βγήκαμε μια βόλτα ένα βράδυ, γνώρισα πολλούς κριτικούς και έτυχε να περάσω στην Καστοριά
Και έτσι εγώ πρωτού ανέβω και την αγαπάω τόσο πολύ. Α, εσύ είχε προετοιμάσει το έδαφο, δηλαδή. Είχε βρει ήδη τι παρέε, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Και πρωτού ανέβω, ρε παιδί μου, είχα μπει στο σύλλογο, είχα γνωρίσει παιδιά. Έτσι ήμουν λίγο, εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχετε μία ασφάλεια. Έχετε, έτσι, πάτε σε ένα μέρος άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους, έτσι, καταφέρνετε και ξετυλίγεστε κι εσείς πιο εύκολα. Γιάννη, τι έχεις να συμβουλέψεις στα παιδιά, τους μαθητές, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι τώρα στην τρίτη λυκείου και του χρόνου θα περάσουν σε κάποιο μέρος. Γνωρίζουμε ότι οι συλλόγοι κριτών φοιτητών υπάρχουν παντού, σχεδόν σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν και ΤΕΗ και πανεπιστήμια. Τι τα συμβουλεύεις να έρχονται σε επαφή μαζί σας, να σας ψάχνουν, να σας βρίσκουν? Ναι, είναι πολύ καλό, γιατί δεν περνάμε σε μια πρωτεύουσα που ξέρουμε ότι θα έχει πολύ κόσμο. Περνάμε σε μια μικρή πόλη και είναι αλλιώς να προσαρμοστείς σε μια μικρή πόλη και αλλιώς σε μια μεγάλη, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό. Και φαντάζομαι βοηθάει και στο γεγονός ότι σας λείπει και η Κρήτη. Και Κώστα, φαντάζομαι ότι εκτός από τους δικούς σου ανθρώπους και την οικογένεια και τους φίλους, σου λείπει πολύ και το νησί, η Κρήτη, οι άνθρωποι γενικότερα. Ναι, όσο να είναι, εγώ δεν έχω πολύ ταξιδέψει εκτός Ελλάδα, εκτός Κρήτης βασικά. Ναι. Και μου φαίνεται, επειδή μου εδώ πέρα ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι είμαι εκτός Ελλάδας. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο το. Από ποιο μέρος κατάγεστε, Κωστής, από ποιο μέρος κατάγεσαι? Εγώ έχω καταγωγή από το άνω μέρος Σαμαρίου, ναι, στο Ρέθυμνο. Και εσύ, Γιάννη? Από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο. Από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο. Να στείλουμε λοιπόν τα φιλιά μας στις οικογένειές σας. Είμαι σίγουρη ότι σας παρακολουθούν. Έχετε ενημερώσει, δεν μπορεί να μην έχετε ενημερώσει. Σας βλέπουν κιόλας και φαντάζομαι και την χαρά τους. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, γιατί προσπαθούμε να βρίσκουμε όπου υπάρχουν κριτικοί, να τους βρίσκουμε, είτε είναι συλλόγοι φοιτητών, είτε όχι, είναι συλλόγοι κριτών γενικότερα. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Με το κλείσιμο να σας αφιερώσουμε μια ματινάδα. Βεβαίως. Για όλο τον κόσμο. Είναι ενός φίλου μου, του πατέρα μου, καλού μου φίλου, του Λουλάκη, του Μιχάλη. Και λέει: γλέτα την κάθε μέρα σου μέχρι να τελειώσει. Για δεν κατέχεις αύριο, είτε θα ξημερώσει. Αχ, ωραία, ωραία ματινάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε και τη συμβουλή. Να είστε καλά, παιδιά. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.